που δεν λένε την αλήθεια στους πρόσφυγες. Καλλιεργούν στην κατεύθυνση μιας αγωνιστικής προοπτικής, καλλιεργούν ψευδεστήσεις ότι τα σύνορα ανοίγουν, μπορεί να ανοίξουν με διάφορους τρόπους. Αυτή δεν είναι μια καλή συνεισφορά. Δημιουργεί όντως, γιατί οι άνθρωποι που είναι στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλα σημεία και στην Ιδωμένη προφανώς και έχουν προσδοκία, γιατί γι' αυτό ξεκίνησαν και έχουν περάσει πάρα πολλά. Ως εκ τούτου, το να πιστούν ότι η καλύτερη λύση για αυτούς είναι να ενταχθούν στις δομές που το ελληνικό κράτος συγκροτεί μέρα με τη μέρα, έστω και με, όχι με τον καλύτερο τρόπο πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει διαρκώς βελτιωνόμενες, είναι το συμφέρον των προσφύγων. Γιατί εκεί θα βρουν όχι μόνο την στέγη, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά θα βρουν και τις κρατικές υπηρεσίες για να ενταχθούν είτε στις διαδικασίες ασύλου είτε στις διαδικασίες. Υπουργέ, αν δεν πιστούν όπως λέτε εσείς, αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά, όπως μας είπε και ο συνάδελφός μας, και αν κάνουμε λάθος να μας διορθώσετε, 3.130 άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Το θέμα είναι να φύγουν από τη μία πύλη, να πάνε στην άλλη ή να πάνε στην πέτρινη αποθήκη ή να πιστούν με κάποιο τρόπο να πάνε στις οργανωμένες δομές. Και απαντήσω και στα δύο. Με την έννοια βλέπουμε ότι δεν πείθονται, Υπουργέ μου. Με ποιο τρόπο θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ναι, η πυθό θέλει και σύστημα και πείσμα και σταθερότητα και επανάληψη. Αλλά θέλει και χρόνο και λέτε δεν έχουμε. Είναι και αυτό σωστό, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι δεν πείθονται. Δεν πείθονται όλοι, αλλά σιγά σιγά πείθονται οι περισσότεροι. Θα σας πω για την πύλη 3 πολύ γρήγορα. Η πύλη 3 ήταν η πιο κοντινή στην πόλη πύλη, και εκείνη που από τον τρόπο που είναι, στο σημείο που είναι, άρχισε το τελευταίο διάστημα με την διαρκώς αυξανόμενη πλέον κίνηση στο λιμάνι, άρχισε να δημιουργεί και κάποια προβλήματα στις λιμενικές λειτουργίες. Όχι μεγάλα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια σε σχέση με τις άλλες πύλες, τη 2 και την 1. Γι' αυτό η ανάγκη να κλείσει η πύλη 3 έγινε προφανής. Σε αυτό βοήθησαν όχι μόνο το λιμενικό σώμα και οι σχεδιασμοί του, όχι μόνο βοήθησε πάρα πολύ η επίσκεψη προχθεσινή των Γενικών Γραμματέων, που παρουσιάστηκε στο ένα μέρος του, δηλαδή μια καθιστική διαμαρτυρία 40 ανθρώπων, ενώ 700 άνθρωποι εκεί συζήτησαν με τους Γενικούς Γραμματείς, έκαναν ερωτήσεις, πήραν απαντήσεις. Προϊόν αυτής της διαδικασίας, με τεράστια συμβολή των αλληλέγγυων, αλλά και των εκπροσώπων, των προέδρων, των κοινοτήτων, των Σύρων και των Αφγανών στην Ελλάδα, που είναι καθημερινά στο λιμάνι, έγινε κατορθωτή με πολύ συνενετικό τρόπο η εκένωση της πύλης 3. Δεν είναι μικρό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εκεί ήταν... Η εκένωση της Ε3, συγγνώμη Υπουργέ, αλλά πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι? Πήγαν σε οργανωμένες δομές ή έφυγαν από την Ε3 και πήγαν στην Ε1? Πάνε σε οργανωμένες δομές, προς το παρόν οι περισσότεροι πήγαν όλοι, δηλαδή εκτός από λίγους, περίπου 70-80 ανθρώπους που έφυγαν εκτές. Οι υπόλοιποι πήγαν στους υπόλοιπους χώρους που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του λιμανιού. Πάλι όμως μέσα στο λιμάνι, Υπουργέ. Πάλι εννοώ ότι δεν πείθονται, είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Εσείς λέτε ότι εμείς κάνουμε την προσπάθεια, αλλά ελάχιστοι αποφασίζουν να σκοθούν να φύγουν από το λιμάνι. Απλά μεταφέρονται από τη μία πύλη στην άλλη. Είτε, δεν είναι τόσο οριστικά και τελεσίδικα τα πράγματα και θέλει περισσότερη ψυχραιμία. Δεν πρέπει να βγάζουμε τόσο οριστικά συμπεράσματα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το τελευταίο διάστημα, πέρα από το όλη το διάρκεια του χρόνου, του περσινού και του φετινού, που πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και έφυγαν, από τότε που έκλεισαν τα σύνορα, στο λιμάνι του Πειραιά διαμορφώθηκε αυτή η παραμονή ανθρώπων εδώ, που σιγά σιγά τίνει να παγιωθεί. Όμως κανένας δεν έχει δώσει σήμα ότι εδώ ο Πειραιάς θα μείνει. Παντού οι πάντες δουλεύουμε για την προσωρινότητα του Πειραιά και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και αυτό θα γίνει. Ναι, αλλά όπως λέτε, τίνει να παγιωθεί και αυτό είναι το ανησυχητικό. Δεν θα παγιωθεί. Να είστε βέβαιοι. Διαρκώς ενημερώνουμε. Απλώς οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ασφαλείς εδώ. Δεν θέλουν λύσεις και όχι νέα περιπέτεια.
και στο λιμάνι του Πειραιά παραμένοντας αισθάνονται ότι έχουν μια καλύτερη δυνατότητα να ελέγχουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους. Τους πείθουμε σιγά σιγά και άλλωστε δεν είναι τυχαίο. Την περασμένη εβδομάδα, μόλις άνοιξε η δεύτερη πτέρυγα του Ελαιώνα, έφυγαν αμέσως. Υπήρχε και διαγωνισμός, αν θέλετε, ποιος θα πρωτοφύγει. Όταν άνοιξε η Κυλλήνη, το ίδιο συνέβη. Τώρα προσπαθούμε να τους δώσουμε στοιχεία για τις διάφορες άλλες δομές που μπορούν να τους περιμένουν και στις Θερμοπύλες και στη Μαλακάσα και στην Πέτρα της Πιερίας. Υπάρχουν ζητήματα λεπτά. Τώρα, σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ή δύο ώρες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ένα φυλάδιο που ετοιμάσαμε, θα αναρτηθεί η ελληνική εκδοχή του για την εσωτερική ενημέρωση και τη Δευτέρα το πρωί θα είναι έτοιμο, βρίσκεται στο τυπογραφείο για να εκτυπωθεί ένα φυλάδιο σε όλες τις αναγκαίες γλώσσες για να... το οποίο και με φωτογραφίες και με σκίτσα και με πολλούς τρόπους που... Καλά, αυτά υπουργέ πρέπει να έχουν γίνει τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και τώρα πρέπει να γίνουν. Είναι πρωτοβουλία του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου. Ωραία. Να καταλάβω κάτι για να δω, να μπούμε στη σκέψη, γιατί εσείς θα το έχετε δει κιόλας. Ας υποθέσουμε ότι οι συνδεδομένοι παραμένουν με μία ελπίδα ότι μπορεί να ανοίξουν εκεί τα σύνορα κάποια στιγμή, για λίγο, και να μπορέσουν και εκείνοι να μπουν. Στον Πειραιά, η αντίθεσή τους στο να πάνε στα κέντρα είναι ότι φοβούνται ότι εκεί θα είναι κλεισμένοι. Ενώ στον Πειραιά αισθάνονται ελεύθεροι ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι επιφύλαξη, ναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο ένας είναι ότι στο λιμάνι του Πειραιά έχουν πολλές δυνατότητες επικοινωνίας. Ο άλλος είναι ότι προσδοκούν μια γρήγορη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων ασύλου και θεωρούν ότι όντας αστικό ιστό της Αττικής, στον Πειραιά, στην Αθήνα, αυτό θα το κάνουν πιο γρήγορα, πιο καλά. Ακούν διάφορες πληροφορίες ότι το ένα κέντρο είναι απομακρυσμένο από την πόλη, το άλλο έχει κάποια προβλήματα, μα και ο Πειραιάς πια δεν μπορεί να αντέξει. Παρά το γεγονός ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες και ο ΟΛΠ και τα συνεργεία εξασφαλίζουν όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό την καθαριότητα και οι γιατροί και οι πάντες δουλεύουν στο να μην δημιουργηθούν συνθήκες εξαθλίωσης. Εν τούτης, ο Πειραιάς δεν είναι χώρος μόνιμης διαμονής. Σύμφωνοι, η Υπουργεία και η Λιμενική, η ανώτερη αξιωματική, ζήτησαν παρέμβαση του εισαγγελέα, δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, το λιμενικό σώμα είναι παρόν. Σας είπα πριν ότι το φυλάδιο που κυκλοφορεί είναι πρωτοβουλία. Είναι η πρωτοβουλία Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Υπουργείου. Είναι παρόν διαρκώς και οι αξιωματικοί και τα στελέχη και γυναίκες και άνδρες του λιμενοφύλακες, οι πάντες, με ένα τρόπο θαυμαστό. Διατηρούν την ψυχραιμία τους, τον επαγγελματισμό τους, λύνουν προβλήματα, ελέγχουν τα πράγματα χωρίς να γεννούν νέα προβλήματα, χωρίς να μεγιστοποιούν τα προβλήματα. Και στις λεπτές συνθήκες του λιμανιού του Πειραιά έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε βρέφη. Είδατε προχθές την ανάλγητη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, του πατέρα που σήκωσε το βρέφος του και το τίναζε στον αέρα ως διαμαρτυρία, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Κινήθηκε η διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, διενεργείται προανάκριση. Όλα αυτά όμως θέλουν συμπεριφορές επαγγελματισμού και το λιμενικό σώμα τον έχει τον επαγγελματισμό και ο επαγγελματισμός σημαίνει μειώνω το πρόβλημα, δεν το αυξάνω. Να φύγουμε λίγο από τον Πειραιά, να πάμε λίγο στην Ιδωμένη για την κατάσταση εκεί. Έχετε πληροφόρηση σε όλες αυτές τις συσκέψεις που γίνονται από κάτι από εκεί? Η Ιδωμένη είναι πιο δύσκολη γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος, δεν έχει υποδομές ούτε καν αυτές που έχει το λιμάνι του Πειραιά και οι εγκαταστάσεις του λιμανιού, και υπάρχουν και λεπτά ζητήματα χειρισμού γιατί κανείς δεν θέλει και δεν πρέπει να αναθέσει στο ελληνικό κράτος να οργανώσει εκεί μια δομή. Και εκεί βρίσκεται
Κάποιοι λένε πολύ εύκολα δεν υπάρχει το κράτος. Υπάρχει το κράτος. Αλλά ένα κράτος σοβαρό, ένα κράτος που εν πάση περιπτώσει με ό,τι αδυναμίες έχει, θέλει να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους. Και μια λεπτή παράμετρος είναι ότι στο χώρο που είναι τόσο κοντά στα σύνορα δεν οργανώνεις δομή φιλοξενίας. Θα ήταν λάθος και για τους ανθρώπους αυτούς, τους πρόσφυγες, και για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και για πολλά άλλα ζητήματα. Εκεί λοιπόν κανείς δεν... να γίνεται η κριτική, πρέπει να γίνεται, τα λάθη, οι αδυναμίες, οι καθυστερήσεις να επισημαίνονται, καμιά αντίρρηση, όμως υπάρχει και η εύκολη κριτική που παίρνει υπόψη της μόνο μία παράμετρο, σοβαρή δεν λέω, η εξαρτήση δεδομένης είναι δεδομένη, πρέπει να τη διορθώσουμε γρήγορα και το κάνουμε. Όμως αυτό θέλει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στις κρατικές αρχές, γιατί έχουν υποστεί τα πάνδυνα από τις κρατικές αρχές. Αισθάνονται ευγνωμοσύνη για τη χώρα μας. Σας βεβαιώνω και από προσωπικά βιώματα και επαφή μαζί τους. Αισθάνονται ευγνωμοσύνη για τη χώρα μας. Σε ευχαριστούν συνεχώς για ό,τι, για τον τρόπο που τους έχει υποδεχτεί η χώρα μας. Την ίδια στιγμή όμως, όταν παίρνουν μία κατεύθυνση για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να έχουν προοπτική περαιτέρω προώθηση στην Ευρώπη μέσα από αυτόν τον τρόπο, από την ιδωμένη ή από τα σύνορα έτσι, εκεί τότε δεν πιστεύουν ότι σε μια άλλη νόμιμη διαδικασία που θέλει χρόνο θα μπορέσουν να βρουν την απάντηση στις ανάγκες τους και στα προβλήματά τους. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν έχεις να κάνεις με εγκληματίες, δεν έχεις να κάνεις με παράνομους. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν τη ζωή τους και μιλάμε... Ασφαλώς. Υπουργέ, σε σχέση με τη διαδικασία για το άσυλο, προχωρούμε. Έχουν έρθει άνθρωποι από την Ευρώπη, όπως έχουν πει, έχουν υποσχεθεί, έχουν συμφωνήσει ότι θα έρθουν για να βοηθήσουν σε αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας, η 20η Μαρτίου, ήταν μια ημερομηνία, θα το έλεγα, προθύστερη. Αυτό σε γνώση και των Ευρωπαίων και των πάντων. Έπρεπε σύμφωνα με το σχέδιο της συμφωνίας αυτής να υπάρχει μια ημερομηνία που να τέλειωνε το παλιό σύστημα και να εγκαινιαζόταν ένα καινούργιο. Κανείς δεν ήταν έτοιμος. Όχι, εμείς ήμασταν περισσότερο έτοιμοι, η χώρα μας, η κυβέρνηση με τα hot spot, με όλα τα προβλήματα. Παρόλα αυτά εμείς ήμασταν πιο έτοιμοι από ό,τι ήταν η Ευρώπη ή η Τουρκία. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια κίνηση που μπορούμε να προαναγγείλουμε σε σχέση με όλα αυτά τα... δεν εννοώ τα hot spot, εννοώ τα δύο κεντρικά ζητήματα σήμερα. Δηλαδή ο Πειραιάς και η Δομένη. Έχετε κάτι στον προγραμματισμό σας? Κάτι άλλο εκτός από αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα? Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα συναρμόδια Υπουργεία βήμα-βήμα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης ώστε πράγματι να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί προς νοτιότερα σημεία και να εγκατασταθούν στις δομές. Στον Πειραιά η σχέση αυτή είναι πιο προχωρημένη και ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα αποδώσει. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Μυτιλίνη ξανά, Μυρσίνη Τζινέλη. Έλα Μυρσίνη μου, τι καινούριο έχουμε, γιατί νομίζω ότι γίνανε και δηλώσεις από την υπεύθυνη της Frontex.